Πάμε στον χώρο της υγείας τώρα, κυρίες και κύριοι. Θα συνομιλήσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του West με τον κύριο Παναγιώτη Μπογιατζίδη, το διοικητή της Τρίτης ΥΠΕ, της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας. Κύριε διοικητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε λίγο. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε με την πανδημία γενικά, έτσι, μια ενημέρωση στα νοσοκομεία της αρμοδιότητάς σας και ας ανησυχεί λίγο αυτή η αύξηση που έχουμε και των κρουσμάτων την τελευταία περίοδο, κύριε διοικητά. Δεν μας ανησυχεί η αντίστοιχη αύξηση, η οποία έχει προσδιοριστεί σε έναν μέσο ρυθμό εισδρομών στα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία δεν υπερβαίνει το 15%. Παρ' όλα αυτά, είμαστε σε ένα πλαίσιο σχεδιασμού για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα πιθανή αύξηση των αντιστοίχων κρουσμάτων, τα οποία προκειμένου θα ήθελα να τονίσω κατά κύριο ποσοστό αναφέρονται στις ανεμβολίες τους συμπολίτες μας. Δηλαδή, πάνω από το 97% σήμερα νοσηλεύουμε τόσο σε κλίνες COVID απλές, όσο και σε ΜΕΘ συμπολίτες μας οι οποίοι δεν επέλεξαν να εμβολιαστούν. Μας άρα δηλαδή η μεγαλύτερη πλειοψηφία, αυτό που λέτε, είναι οι ανεμβολίαστοι οι οποίοι έχουν νοσήσει, νοσούν από τον COVID και είναι μέσα στα νοσοκομεία. Η συντριπτική πλειοψηφία, επαναλαμβάνω, μιλάμε πάνω από το 95%. Μάλιστα. Αυτό θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα το οποίο μου τέθηκε σήμερα από αναφορές των διοικήσεων. Ναι. Έχουμε προσωπικό, υγειονομικό προσωπικό, το οποίο ήδη βγήκε σε αναστολή, ναι. Ναι, μπράβο. Και έχουμε νοσηλεία του, γιατί ήταν η επιλογή του να μην νοσηλευτεί, να μην εμβολιαστεί. Και σήμερα νοσηλεύεται στις δικές μας υγειονομικές μονάδες. Μάλιστα. Από το προσωπικό που βγήκε τις προηγούμενες μέρες αναστολή. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Άρα τώρα αυτό που λέτε, ότι θα πρέπει και οι εργαζόμενοι υγειονομικοί που βγήκαν σε αναστολή τις προηγούμενες μέρες θα πρέπει να εμβολιαστούν το επόμενο διάστημα. Έχει. Υπάρχει εικόνα θετική ότι αυτοί που βγήκανε σε αναστολή έχουμε τουλάχιστον υγειονομικούς που ξεκινάνε και εμβολιάζονται. Το θετικό είναι και μετά από τις απαραίτητες αποφάσεις, οι οποίες δηλαδή λήφθηκαν από τη μεριά του Υπουργείου μας, ήδη έχουμε μια προσέλευση υγειονομικών που επιλέγει να εμβολιαστεί, έτσι ώστε να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες υγείας στο σύστημα. Μάλιστα. Και αυτοί επιστρέφουν μέσα στις επόμενες μέρες κατευθείαν στην εργασία τους. Κατευθείαν στην εργασία, σύμφωνα με την προηγούμενη ρύθμιση. Μάλιστα. Θα περιμένουμε και τις εξελίξεις. Τώρα, κύριε διοικητά, πριν πάμε λίγο να δούμε γενικά και για τους εμβολιασμούς και την εικόνα στα νοσοκομεία και το τι ζητάει και η ομάδα πολιτών εδώ της Κοζάνης και φυστά και την. Υπάρχει μια ανησυχία για το Μαμάτσιο. Θα ήθελα λίγο να μου σχολιάσετε. Σήμερα είδαμε ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ στην ηλεκτρονική εφημερίδα kozana.gr. Δύο υποθέσεις μαϊμού εμβολιασμών νοσηλευτριών και μία ενός γιατρού στο Μαμάτσιο διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τι εικόνα έχετε σε αυτό το δημοσίευμα? Μίλησε και ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου. Και αν όντως σας ανησυχεί μια τέτοια εικόνα και μια τέτοια κατάσταση, αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο. Αναφορικά με το πρώτο θέμα το οποίο θέσατε, γιατί έγινα και εγώ αποδέκτης ενός δημοσιεύματος αναφορικά με μια κίνηση πολιτών της Κοζάνης για την υποβάθμιση του νοσοκομείου, νομίζω ότι η χτεσινή σας συνέντευξη με τον διοικητή του νοσοκομείου ήταν απόλυτα καταπληκτική. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να τονίσω και μετά από την σημερινή προκήρυξη των αντιστοίχων θέσεων για το νοσοκομείο Κοζάνης, δηλαδή παθολογία, αναισθησιολογίας και λοιπόν ειδικοτήτων, το νοσοκομείο της Κοζάνης ενισχύεται, ταυτόχρονα προχωράνε οι επενδύσεις ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, προχωράνε αντίστοιχες επενδύσεις πάνω στις κρεακές υποδομές. Το νοσοκομείο Κοζάνης, το οποίο ξέρετε πάρα πολύ καλά, το οποίο υπηρέτησα για 6 ολόκληρα χρόνια, ενδυναμώνεται τόσο στο επίπεδο εξοπλισμού, όσο στο επίπεδο κτηριακών υποδομών και όσο σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού. Συνεχίζει λοιπόν να παρέχει υπηρεσίες υγείας, οι οποίες πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών. Άρα δεν κινδυνεύει με υποβάθμιση.
ούτε να γίνει κέντρο υγείας, όπως λένε πολλοί, και υπήρχε μια ανησυχία το προηγούμενο διάστημα, κύριε Μπογιατζίδη. Συγχωρέστε με, κύριε Βαγκαρασά, δεν θα πω στην οποιαδήποτε συζήτηση η οποία δεν έχει την οποιαδήποτε βάση συζήτησης. Είναι αδιανόητο ένα νοσοκομείο το οποίο εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας ευρύτερης περιοχής Δυτικής Μακεδονίας να συζητάμε ότι υποβαθμίζεται. Μάλιστα. Άρα αυτό το λέτε για μια ακόμη φορά, δεν κινδυνεύει το Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης για να υποβαθμιστεί. Δεν κινδυνεύει, ούτε πρόκειται να κινδυνεύσει, ίσα-ίσα ενδυναμώνεται για να μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών. Ωραία. Και να πούμε ότι βγήκε η ανακοίνωση σήμερα, η ομάδα πολιτών Κοζάνης, μετά τις διευκρινήσεις που έδωσε ο διοικητής Στέργιος Γκανάτσιος σε τοπικό κανάλι, στην τηλεόραση του West, να πούμε αποκλειστικά εδώ, σχετικά με το θέμα της ενδεχόμενης υποβάθμισης, η προγραμματισμένη διαμαρτυρία για αύριο Τετάρτη δεν θα λάβει χώρα. Είναι η επίσημη ανακοίνωση που έχουμε από την ομάδα πολιτών της περιοχής. Τώρα, να έρθω στις δύο υποθέσεις που αποκάλυψε σήμερα το Kozan.gr, δύο νοσηλευτριών και μια ενός γιατρού, διερευνώνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τι γνωρίζετε και τι ισχύει, κύριε διοικητά? Και αν όντως ισχύει αυτό και σας θορύβησε να κάνετε έτσι έναν έλεγχο πλέον νομιμότητας? Κύριε Βαγκρασά, οι οδηγίες που έχουμε δώσει στις διοικήσεις όλων των νοσοκομείων της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας, αλλά συνολικά από τις οδηγίες που έχουμε λάβει από το Υπουργείο, είναι ότι θα πρέπει να είμαστε σε ένα πλαίσιο ελέγχου όλων αυτών των περιστατικών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απόλυτη νομιμότητα. Μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει στα χέρια μου κάποια επίσημη αναφορά αναφορικά με τα αντίστοιχα περιστατικά. Απλά το μόνο το οποίο θέλω να σας διαβεβαιώσω είναι ότι θα υπάρχει πλήρη και απόλυτη εφαρμογή όλων των διαδικασιών, έτσι ώστε στην πραγματικότητα να έχουμε την τήρηση του νόμου, αλλά πλέον και το πλέον ουσιαστικό είναι ποιο? Ότι αυτοί οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες υγείας, σε αυτούς που παρέχουν τις υπηρεσίες υγείας δεν υπάρχει ουδεμία ανοχή. Μάλιστα. Άρα δηλαδή αυτό που λέμε και διαβάσαμε και σήμερα, ότι δεν θεωρείται αυτή τη στιγμή δεδομένο ως προς κάποια παρατυπία, ωστόσο υπάρχουν κάποιες ενδείξεις και σε κάθε περίπτωση προκάλεσαν την έρευνα για να μην υπάρχει παραμικρή σκιά. Άρα δεν θα υπάρχει καμία ανοχή αν αποκαλυφθεί ότι υπήρχαν παρατυπίες. Ήδη ο υπουργός το έχει δηλώσει. Ο κύριος Πλεύρης. Ήδη ο υπουργός μας το έχει δηλώσει. Ήδη έχουν ψηφιστεί και θα ψηφιστούν σήμερα αντίστοιχες διατάξεις, οι οποίες προβλέπουν αυστηρότατες ποινές. Ναι. Οι οποίες νομίζω στην προκειμένη περίπτωση δεν αφήνουν κανένα περιθώριο στον οποιονδήποτε να σκεφτεί ότι μπορεί να παρατυπήσει στην υλοποίηση των αντίστοιχων διαδικασιών. Μάλιστα. Τώρα, αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση και αυτές οι περιπτώσεις που ακούγονται, μέχρι να δούμε αν όντως ισχύουν ή όχι, σας ανάγκασαν τώρα να κάνετε ελέγχους και στα άλλα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας? Μιλάω για τη Δυτική Μακεδονία. Μποδοσάκιο, Καστοριά, Γρεβενά και Φλόρινα, για να δείτε μήπως υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση, ενδεχόμενο. Ναι, ναι. Αυτή η οδηγία δεν έχει δοθεί σήμερα ούτε χθες. Έχει δοθεί από την πρώτη μέρα για την πιστή τήρηση των διαδικασιών. Οπότε, καθημερινά παρατηρούμε, καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες των οποιοδήποτε παρατηρήσεων σχολείων και είμαστε σε θέση να επιβάλλουμε τις οποιασδήποτε διοικητικές και περαιτέρω πράξεις σε αυτούς οι οποίοι δεν συμμορφώνονται στις αντίστοιχες διαδικασίες. Μάλιστα. Ωραία, θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Σίγουρα θα έχουμε κάποια ενημέρωση το επόμενο διάστημα. Τώρα με τις αναστολές του προσωπικού, είναι εντάξει η λειτουργία του νοσοκομείου, κύριε διοικητά? Έχουν βρεθεί αριθμίες στην αναστολή του προσωπικού λόγω του εμβολιασμού που έχουν τεθεί? Υπάρχουν αριθμίες στη λειτουργία των νοσοκομείων? Τι εικόνα έχετε? Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει, από τις αναφορές που έχω πάρει από τις διοικήσεις των νοσοκομείων, κανένα πρόβλημα λειτουργικότητας. Ήθελα να σας αναφέρω ότι ποσοστιαία στο σύνολο του προσωπικού, κάτω από το 9% έχουμε υγειονομικούς οι οποίοι έχουν αποχωρήσει βάσει των συγκεκριμένων διατάξεων από το Σύστημα Υγείας. Αλλά θέλω να σας τονίσω ότι στο επίπεδο τουλάχιστον Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας,
ο αριθμός των προσλήψεων που γίναν ναι. υγειονομικού προσωπικού το τελευταίο χρονικό διάστημα υπερβαίνει τα 1.200 άτομα. Άρα τα νοσοκομεία μας είναι έτοιμα να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των πολιτών. Ένα είναι αυτό, αλλά κατά δεύτερο λόγο, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και σύμφωνα με τη διάταξη η οποία ψηφίστηκε την προηγούμενη Παρασκευή, δίνεται η δυνατότητα στα νοσοκομεία να αξιοποιήσουν την ήδη υφιστάμενη λίστα υπηκουρικού προσωπικού, η οποία δίνεται δυνατότητα προσλήψεων για 3 και 6 μήνες συνολικά για υπηκουρικό προσωπικό, δίνει δυνατότητα για outsourcing χρήση υπηρεσιών και ταυτόχρονα δίνει δυνατότητα στην διοίκηση υγειονομικής περιφέρειας να μπορεί να προβαίνει στην οποιαδήποτε μετακίνηση νοσηλευτικού, λοιπού, ιατρικού προσωπικού για να μπορέσει να καλύψει αντίστοιχες ανάγκες. Μέχρι σήμερα όμως, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα και σύμφωνα με τη τελευταία αναφορά η οποία έχει γίνει από τη διοίκηση του νοσοκομείου, δεν παρατηρείται κανένα πρόβλημα λειτουργικότητας των νοσοκομείων. Κύριε Βαγκραστά, το πιο σημαντικό είναι να μπορέσουμε όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε θέματα πανδημίας, όπως θα αντιμετωπίσουμε. Ναι, είναι και η επόμενη μέρα, κύριε Διοικητά. Η πανδημία θα φύγει κάποια στιγμή. Το πιο σημαντικό και το πλέον ουσιαστικό είναι να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες των συμπολιτών μας. Τις ανάγκες των πολιτών προσέρχονται στο σύστημα υγείας, στο δημόσιο σύστημα υγείας για να πάρουν υπηρεσίες υγείας. Αυτό είναι το πλέον σημαντικό και το καθοριστικό. Και γι' αυτό είμαστε καθημερινά σε ένα πλαίσιο οργάνωσης και συντονισμού. Και μέχρι σήμερα πράγματι δεν έχει αντιμετωπιστεί κανένα απολύτως πρόβλημα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση και ενημέρωση. Θα τα ξαναπούμε και το επόμενο διάστημα και θα περιμένουμε τις εξελίξεις από την έρευνα, κύριε Διοικητά. Με μεγάλη χαρά. Εγώ σας ευχαριστώ για τη σημερινή επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια.